έχουμε χιλιάδες παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει από πολύ μικρά στην Ελλάδα, είναι 20-30 χρονών και δεν έχουν δικαιώματα. Είναι τραγικό. Άνθρωποι μιλάνε πολύ καλύτερα τα ελληνικά, άνθρωποι που δουλεύουν, που έχουν οικογένειε, που έχουν παιδιά και όμως δεν μπορούν να είναι Έλληνες, δεν έχουν την θαγένεια. Είναι ένα αποκλεισμό τερα... τρομερό. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στο ψηφοδέλτιό μα, πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, έχουμε και ανθρώπου που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Έχουμε ανθρώπου που είναι μετανάστες γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Νέα παιδιά, είμαστε το πιο νεανικό ψηφοδέλτιο. 10 από του 42 υποψήφιους και υποψήφιες είναι κάτω από τα 35. Αλλά πρέπει να ακούσουμε, να δώσουμε δυνατότητα, να δώσουμε το λόγο, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα γόνιμο έδαφο για πρωτοβουλίε στου νέου ανθρώπου. Ο Δημήτρη Οκάβουρα είναι ένα άνθρωπο από το χώρο του απόδημου ελληνισμού. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ζει και βιώνει αυτές τις διπλές, τη διπλή όψη. Νέος, αλλά και απόδημος. Ζει έξω και θέλει να πει τις απόψεις και τις προτάσεις για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να συνυπολογίζουμε και τους νέους, αλλά και αυτούς που ζουν έξω και είναι πάρα πολύ πλέον. Δημήτρης Κάβουρας, ο λόγος σας. Δύναμη, μέλλον, ελπίδα είναι η νεολαία, η νεολαία που σήμερα φεύγει από την Ελλάδα και προσπαθεί μέσω της οικονομικής κρίσης να βρει άλλες ευκαιρίες είτε σταδιοδρομίας είτε εργασία στο εξωτερικό. Ως Έλληνες είμαστε ένα έθνος διασποράς και από τα αρχαία χρόνια έχουμε την, την, την ευκαιρία να ταξιδεύουμε και να προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες ευκαιρίες. Δυστυχώς σήμερα ε, τα πράγματα δεν είναι μόνο, ε, δεν πάνε καλά μόνο, ε, ε, δεν πάνε άσχημα στην, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στη νεολαία, στις ευκαιρίες που δίνονται στους νέους ανθρώπους. Και επίσης πρέπει να βρεθούν τρόποι, όλη αυτή η διαρροή του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού, να επιστρέψει πίσω, οι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Στην, σε αυτές τις ευρωεκλογέ, οι Έλληνες που ζουν ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν, θα έχουν δικαίω, δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Εγώ έπρεπε να ταξιδέψω από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να έρθω εδώ, για να ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Επίσης, ε, στις εθνικές εκλογές δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ε, ε, οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός της επικράτειας, δηλαδή θα πρέπει να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Εμείς, ως Πράσινη Αλληλεγγύη Δημιουργία Οικολογία, στηρίζουμε την δίκαια και, ίσα, ε, και ίσο δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και να μην έχουμε ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Και εφόσον ψηφίζεται το ίδιο Ευρωκοινοβούλιο, οι, οι... οι άνθρωποι που ψηφίζουν, οι πολίτες που ψηφίζουν, δεν έχουν δικαιώματα σε όλες τις χώρες, αυτοί ιδίω που ζουν στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας και οι νέοι ζουν τον αποκλεισμό σήμερα. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βοηθάει τους νέους,